Γεια σας και Star Wars! Είδαμε το Mandalorian, είδαμε τα 4 πρώτα επεισόδια δηλαδή της σειράς και ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για αυτά. Γεια να Star Wars! Η σειρά ξεκινάει με στυλ. Έχουμε τον κυνηγό επικηρυγμένων που είναι ο Boba Fett αλλά δεν είναι ο Boba Fett. Έχουμε την καντίνα, έχουμε τους εξωγήινους στην καντίνα. Και όλο είναι ένα στυλιζαρισμένο πράγμα, παλιό καλό Star Wars. Ωραίο είναι, εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι αφού ο πρωταγωνιστής της σειράς είναι ένας κλόνος του Boba Fett και δεν το λέω με την καλή έννοια κλόνος του Boba Fett και δεν είναι κάτι καινούριο, έχουν τουλάχιστον την αξιοπρέπεια να μην του έχουν δώσει καν όνομα και να τον λένε γενικώς ο Mandalorian. Και ελπίζω αυτό να μην είναι κομμάτι κάποιου mystery box του ποιος είναι, να είναι ένας τίποτας. Anyway, κοίτα, υπάρχει μια μηχανία στην ατμόσφαιρα, δηλαδή μια μηχανία που έχουν πολλοί πιλότοι σειρών, όπου δεν έχουν βρει ακόμα το ρυθμό τους, το πάτημά τους, το ύφος τους, οπότε okay, αυτό απ' τη μία, απλώς εκτιμώ το ότι διαφοροποίησαν την καντίνα από το Mos Eisley. Με κάποιον τρόπο κατάφεραν να κάνουν αυτή την καντίνα να φαίνεται πιο επαρχιακή. Ναι, η σειρά ξεκινάει με στυλ και μαρβελοειδές χιούμορ, ωραίο το στυλ, αλλά το χιούμορ δεν με τρελαίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω, το βάζουν εδώ πέρα στην αρχή, διότι η σειρά δεν ξεχυλίζει από χιούμορ γενικότερα, οπότε θεώρησαν ότι για να πιάσουν τον μέσο θεατή, ας πετάξουμε και λίγο Marvel χιούμορ στην αρχή. Το κρίμα είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι χιούμορ έρχεται από αυτό το μπλε τύπο που συλλαμβάνει ο Boba Fett, ο οποίος σκηνοθετείται να μιλάει με μια προφορά που σχεδόν είναι New Jersey προφορά. Δεν μου δουλεύει καθόλου το χιούμορ που βγάζει ο ίδιος και είναι μεγάλο ποσοστό. Αρχίζω να καταλαβαίνω σε αυτό το επεισόδιο η αμηχανία βγαίνει από αυτόν τον τύπο. Βέβαια, όχι ότι κρατάει πάρα πολύ, αλλά έχει κάνει πολύ κακό ξεκίνημα ακριβώς λόγω του χιούμορ το οποίο γεννήθηκε νεκρό. Δεν θα έλεγα ότι μου αρέσει ιδιαίτερο το γεγονός ότι ο Μάντας χρησιμοποιεί καρβονίτη. Κυρίως διότι, υπάρχει το στοιχείο του member, αλλά κυρίως διότι υποτίθεται από το επεισόδιο 5 ότι είναι πολύ σπάνιο να τους παγώνεις και να τους καταψύχεις σε καρβονίτη. Ενώ εδώ πέρα φαίνεται να είναι η στάνταρ πρακτική, μάλλον μετά τον Boba Fett έγινε μόδα. Πάντως μου αρέσει αυτή η αλλαγή ύφους ή η απόπειρα αλλαγής ύφους από κυριολεκτικά χιούμορ τουαλέτας σε κάτι πιο σκοτεινό που ο μπλε τύπος ψάχνει το σκάφος και εμφανίζεται από πίσω του ο Μάντο και τον παγώνει, ξέρεις, εμφανίζεται σαν Batman και τον παγώνει. Ο Carl Weathers είναι μια πολύ ευχάριστη παρουσία και εντάξει, εφόσον είμαστε στη φάση member, θα προτιμούσα βέβαια όταν συναντιέται με το Μάντα να μετρήσουν τρικέφαλους. Άλλωστε, νοσταλγία στα 80's, γιατί να σταματήσουμε πριν το μετράμε τρικέφαλους. Και γενικότερα όσο τον βλέπω τον Carl Weathers στη σειρά, μου αρέσει όλο και περισσότερο, διότι νιώθω ότι είναι ο μόνος από τους ηθοποιούς ο οποίος έχει πιάσει και παίζει σαν να παίζει όντως σε ένα σπαγκέτι western του τέλους της δεκαετίας του 60 και μου αρέσει πολύ ο τρόπος που παίζει. Λατρεύω τον Carl Weathers, μου αρέσει εδώ ο Carl Weathers, μάλλον περίμενα κάτι παραπάνω, αλλά μάλλον από θέμα screen time, όχι από τον ίδιο τον Carl Weathers, διότι ο ίδιος φέρνει ένα τύπο παίξηματος που κάνει το Star Wars, επειδή μου να φαίνεται φρέσκο, οπότε θέλω απλά κι άλλο Carl Weathers γενικότερα. Ο Werner Herzog είναι γενικώς μαγεία και δεν θα πω ψέματα, είναι ο βασικός λόγος που ήθελα να δω τη σειρά. Τίποτα άλλο δεν με εξήταρε όταν άκουσα ότι θα γίνει αυτή η σειρά, πέρα από το Werner Herzog βασικά. Και ναι, ο τρόπος που λέει ό,τι ατάκα του δοθεί είναι μαγικός και σχεδόν υπνοτικός και το ότι έχει την πιο βαριά γερμανική προφορά του κόσμου είναι κομμάτι της όλης μαγείας. Οι ατάκες που έχουν γραφτεί εδώ δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά μόνο και μόνο που τις λέει ο Werner Herzog τις κάνει κάτι παραπάνω. Θα πω όμως ότι δεν μ' άρεσε το πόσο τρισάθλιους έχουν κάνει τους αυτοκρατορικούς που τους έχουν να είναι σε αυτή την αποθήκη, ας πούμε. Θα ήθελα να είχαν διατηρήσει λίγο περισσότερο την εξουσία τους και όχι να έχουν πέσει στα σκατά τόσο γρήγορα. Νομίζω αυτό θα πέσει πάνω στον Moff Gideon που θα τον παίζει ο Giancarlo Esposito, οπότε μ' άρεσε διότι για άλλη μια φορά κάτι άλλο κάνει αυτό που υπόσχεται ο JJ στο Force Awakens. Έχω κολλήσει 4 χρόνια στο παρελθόν. Ο JJ τι έλεγε στην συνέντευξη, ότι το πρώτο τάγμα είναι σαν τους Ναζί που μαζεύτηκαν στην Αργεντινή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οργάνωσαν κάτι. Αυτή η σκηνή στην αποθήκη μου έβγαλε αυτή την αίσθηση, οπότε χάρηκα που τους είδα έτσι κατατρεγμένους. Απλά ο Werner Herzog είναι σαν να βαριέται που παίζει και νομίζω ότι βαριέται που παίζει, νομίζω στα αρχίδια του, απλά δέχτηκε το ρόλο για να χρηματοδοτήσει την επόμενη ταινία του.
Είναι ο Βέρνερ Χέρτσογκ. Δεν είναι αρκετό. Είναι άθλιες οι συνθήκες εκεί στους αυτοκρατορικούς, αλλά άλλο τόσο άθλιες είναι και στους Μανταλοριανούς, το οποίο το βρίσκω πιο ταιριαστό για τους Μανταλοριανούς, διότι έχουν χάσει τον πόλεμο από την αυτοκρατορία και κρύβονται. Υπάρχει εδώ μια προσπάθεια να δομηθεί μια ιστορία λίγο για τους Μανταλοριανούς, επιφανειακά πράγματα, αλλά εκτιμητέο παρόλα αυτά. Και ναι, αυτό που κρατάω κυρίως από όλη αυτή την σεκάνς εδώ πέρα είναι το πόσο ασύλληπτα cool είναι το κράνος της Μεταλλουργού. Δεν μου άρεσε το πόσο έντονα κορινθιακό κράνος είναι. Καταλαβαίνω ότι το πιο cool κράνος στην ιστορία των κρανών είναι το κορινθιακό κράνος, αλλά εδώ λίγο με πέταξε έξω από το σύμπαν, αλλά εκτός από το ότι είναι κορινθιακό έχει και κερατάκια, οπότε υποθέτω ότι είναι αναφορά στο Clone Wars και ότι υποτίθεται ότι είναι κράνος από αυτά που υπηρετήσανε τον Μολ. Ναι, ο Μολ είχε κομάντο υπό τη δούλεψή του που είχαν κέρατα στις περικεφαλές όταν ήταν αφεντικό του Μάνταλορ, οπότε δεν με χαλάει καθόλου. Σίγουρα το κράνος της είναι τέρμα αρχαιοελληνική περικεφαλαία, σε σημείο που απλά το πήραν το μοναστηράκι και κοτσάραν κέρατα, αλλά επειδή στο Star Wars έχει ξαναγίνει αυτό, και εντάξει, έγινε και νωρίτερα στο ίδιο επεισόδιο με τη Χέστρα τη διαστημική, έχουμε κάποια γενικά πλάνα του Coruscant ή κάποια γενικά πλάνα του Ναμπού που είναι βγαλμένα από τον πραγματικό κόσμο. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα να βλέπω κάτι τόσο ξεπατικωμένο από την πραγματικότητα, οπότε δεν με πέταξε τόσο έξω, μου άρεσε μη σου πω. Βρέγια δε, σε ένα πλανήτη που είναι ο Tatooine, αλλά δεν είναι ο Tatooine, πόσο μου είχε λείψει Force Awakens. Δεν θα πω ποτέ. Το θέμα είναι ότι σε αυτόν τον πλανήτη τι έχουμε έρθει να κάνουμε. Έχουμε έρθει καταρχάς να γνωρίσουμε το χαρακτήρα του Nick Nolte, τον οποίο το βρίσκω παντελώς ανούσιο και χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Έτσι όπως είναι γραμμένος, φαίνεται να βασίζονται στο ότι θα τον παίξει ο Nick Nolte για να του δώσουν ενδιαφέρον και ναι, ο Nick Nolte του δίνει ενδιαφέρον, αλλά αυτό δεν ακυρώνει το ότι στο γράψιμο του χαρακτήρας είναι ψηλό ανύπαρκτος. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε αυτή τη σεκάνς. Επιτίθεται τα Blerg, το CGI εδώ καταλαβαίνω την σειρά, αλλά πιο πριν το τέρας που επιτίθετο ήταν πιο καλό. Ο ίδιος ο Nick Nolte να λέει κάτι ατάκες τύπου... Οι Μανταλοριανοί μπορούν να τα αντιθασεύσουν τα Μπλερκ. Δηλαδή, δεν μου άρεσε το exposition ούτε στο δωμάτιο της Μεταλλουργού πιο πριν, αλλά εδώ είναι. Με έχει φέρει σε σημείο το επεισόδιο αμηχανίας τέτοιο που λέω. Τι βλέπω. Δεν θα κρύψω τα αισθήματα που μου γέννησε η μουσική σε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Καθαρό μίσος. Ένιωσα ότι ο Γκόρανσον, έχοντας γράψει ένα πολύ ωραίο κεντρικό θέμα το οποίο μπορεί να το επαναλαμβάνει όποτε χρειάζεται, από εκεί και πέρα πειραματίζεται χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα τι ακριβώς κάνει. Δηλαδή έβαλε λίγο ηλεκτρονικά, λίγο μίμηση του John Williams και απέτυχε όσο πιο παταγωδός θα μπορούσε να αποτύχει ποτέ, αλλά αυτό ισχύει για το πρώτο επεισόδιο για μένα και για το δεύτερο και λίγο για το τρίτο. Μετά αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του και καθαρίζει από αυτό τον πειραματισμό η μουσική, οπότε δεν θα με εξέπλητε αν μάθαινα ότι είχε πολύ λίγο χρόνο για το πρώτο επεισόδιο και γράφτηκε η μουσική στο πόδι του τύπου αύριο βράδυ το παραδίδεις, αλλιώς απολύεσαι και έγραψε ό,τι να είναι κακής ποιότητας πράγματα και τα πέταξε, ενώ μετά είχε χρόνο να δουλέψει σαν σωστός επαγγελματίας και να βγάλει κάτι σωστό. Ισχύει αυτό που λες, που μάλλον ισχύει γιατί τι να πω ρε φίλε, όλα στο επεισόδιο φαίνονται βιαστικά, φαίνεται σαν να τα βάλανε με ούχου και να τα κολλήσανε. Σίγουρα στα επόμενα επεισόδια κόβει τις μαλακίες και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα με πειραματισμούς στο Star Wars. Ίσα-ίσα, αν κάτι μου έχει λείψει από την Disney, είναι πειραματισμοί πάνω στο Star Wars. Απλώς οι πειραματισμοί που κάνει ο Γκόρανσον εδώ, τα μπλιμπλίκια του. Όχι. Ενώ έχει ένα εξαιρετικό θέμα και όσο μειώνει τις μαλακίες του, αρχίζει και βάζει πιο δική του ορχιστρική μουσική, η οποία μου δουλεύει πλήρως. Δηλαδή, φτάνοντας στο επεισόδιο. Μέχρι πού έχουμε τώρα. Το 4 έχει στρώσει αρκετά και μάλιστα γράφει και μικροθέματα για το κάθε επεισόδιο. Αν κόψει τις βλακίες και αυτού του είδους τους πειραματισμούς, πιστεύω ότι η σειρά θα έχει μια πολύ δική της, πολύ κομψή μουσική ταυτότητα στο μέλλον. Ένας από τους χαρακτήρες που μου ψιλοάρεσε που εισάγει το επεισόδιο είναι ο ρομποκυνηγός επικηρυγμένων. Όχι για κανένα σοβαρό λόγο, κυρίως επειδή πήρανε το σχεδιασμό του IG-88 και τον κάνανε να φαίνεται απολύτως λειτουργικός και απολύτως cool και επειδή μου δούλεψε μέχρι και η φωνή, δεν βάλανε παραπάνω χιούμορ από ό,τι χρειάζεται, ήτανε σωστές ισορροπίες, ένας χαρακτήρας μίας χρήσης, όσο χρειάστηκε, όπως πρέπει. Το φοβόμουν ότι ο Taika Waititi μπορεί να παίζε κάτι υπερβολικό, αλλά όχι, ήταν πάρα πολύ μετρημένος, μου άρεσε αρκετά. Η σκηνή μάχης, που είναι αρκετά μεγάλη,
Θυμίζει western, θυμίζει λες και είναι σε μεξικάνικη καντίνα ας πούμε, αλλά σε εκείνο το σημείο έχω σοκαριστεί γιατί δεν θα σας κρύψω ότι είχα εναποθέσει πολλές ελπίδες στο Mandalorian για το πόσο θα μου αρέσει το Star Wars στο μέλλον, πόσο θα με κρατήσει και επειδή είχα σοκαριστεί από το πόσο τίποτα βλέπω τόση ώρα, δεν μπόρεσα να απολαύσω τη μάχη, η οποία μάχη κατά τα άλλα είναι μια χαρά και ο τρόπος που πολεμάει ο IG-11 είναι ωραίος, μ' αρέσει. Και όταν φτάνουμε στο σημείο με το μικρό Yoda, μου δούλεψε το twist. Δηλαδή το βλέπω και λέω, α, οκ, okay, να και κάτι που δεν περίμενα σε καμία περίπτωση. Απλώς, ο IG-11 γιατί πήγε να το σκοτώσει ενώ η αμοιβή είναι... μεγαλύτερη άμα το φέρει ζωντανό, υποθέτω για να κάνει την cool κίνηση ο Μανταλόριαν που τον σκοτώνει εκτός οθόνης. Δεν ξέρω γιατί έβαλα τον Dave Filoni να σκηνοθετήσει τον πιλότο του μέλλοντος του Star Wars που είναι, φαίνεται στην τηλεόραση. Και οι διάλογοι του Favreau είναι λίγο μουδιασμένοι. Δεν λέω ότι είναι κακοί, απλώς είναι κάτι πάρα πολύ generic και βρήκα όλο το επεισόδιο μουδιασμένο. Ο Filoni δεν το έχει ακόμα με live action και φαίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσει εμπειρία γυρίζοντας. Απλώς το να του δώσουν τον πιλότο μου φάνηκε λίγο άδικο και για τον Φιλόνι και για τον πιλότο. Τέλος πάντων, κάπου άκουσα ότι το επεισόδιο αυτό γυρίστηκε 4-5 μήνες πριν γυριστεί η υπόλοιπη σειρά και ότι είχαν καστάρει μόνο τον Βέρνερ Χέρτσογκ και τον Καρλ Βέδερς και μετά απλά πάτησαν φωνές από πάνω όταν κάστραν τον Όλτε και τον Πέδρο Πασκάλ. Όλο αυτό έγινε ένα βιαστικό proof of concept για να μπορέσουν να δώσουν το πράσινο φως όχι μόνο στο Mandalorian αλλά φαίνεται και στο Disney Plus. Αλλά. Δεν μου άρεσε το πρώτο επεισόδιο, θα είμαι ειλικρινής. Μου άρεσαν στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούν την ύπαρξη μιας τέτοιας σειράς απαραίτητα. Αλλά όπως είπε και ένας φίλος κάτω στα σχόλια, και το Clone Wars ξεκίνησε άμπαλα, αλλά έφτιαξε. Απλώς το Clone Wars είχε από πίσω τον George Lucas και έναν αχαλήνοτο Dave Filoni, ενώ εδώ υπάρχει η Disney. Θα δούμε. Στο δεύτερο επεισόδιο, όλα πηγαίνουν στραβά για το φίλο μας τον Μάντα. Δεν φτάνει που φορτώθηκε ένα μωρό, του την πέφτουνε. Κελιστές, εξαιρετική ατμόσφαιρα western, εξαιρετική ατμόσφαιρα Star Wars και εξαιρετικός συνδυασμός αυτών των δύο. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι το επεισόδιο θα αρκεστεί σε αυτό και δεν θα σκάψει ούτε μισό πίκο εκατοστό κάτω από την επιφάνεια. Ωστόσο λατρεύω τη σκηνοθεσία του Rick Fumiga. Ξαφνικά βλέπω να ξεκινάει το επεισόδιο με τέτοιες μπάλες και τέτοια εμπειρία που πραγματικά με κέρδισε εν τέλει. Και επειδή έχει ελάχιστο διάλογο το επεισόδιο, στηρίχθηκαν πάρα πολύ σε οπτική αφήγηση και επειδή ο Fumiga είναι άξιος σκηνοθέτης κατά τη γνώμη μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Με κερδίζει. Όταν πέφτουν πάνω στο Τζάουα, κατάλαβα ότι εδώ πέρα το επεισόδιο δεν θα στοχεύσει σε κάτι που να πλησιάζει έστω την ουσία. Θα πάμε για Member, θυμάσαι, διότι είναι ένας πλανήτης που είναι κλόνος του Tatooine και δεν έχουν καν, ας πούμε, την αξιοπρέπεια να πούνε ότι okay, δεν είναι ο Tatooine, ας επινοήσουμε μια νέα φυλή που να είναι σαν τους Τζάουα, όχι, τους ίδιους τους Τζάουα για maximum Member. Είναι κάτι τέτοια που με εκνευρίζουν και σκέφτομαι ότι πίσω από όλα αυτά είναι μόνο και μόνο το ότι άντε να κάνουμε κάτι για την νοσταλγία και άντε να κάνουμε κάτι για να πουλήσουμε παιχνίδια και όχι η ουσία. Τουλάχιστον η ίδια η μάχη μου άρεσε και μου άρεσε εν μέρη γιατί βγάζει μια πρωτόγνωρη σκατοψυχιά προς τους Τζάουας, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μου αρέσει. Του χαλάνε το σκάφος και βρίσκεται να πρέπει να κάνει θελήματα. Εδώ πέρα είναι κυριολεκτικά σαν side quest σε βιντεοπαιχνίδι. Αλλά στο Old Republic, ας πούμε, τα περισσότερα side quest τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα από αυτό. Here I was, thinking it was a shiny Wookiee on stilts wearing turbo lasers for a hat. A droid indeed. Take a deep breath and relax. You don't need to yell. I'm sorry, what? Αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω και ο χαρακτήρας του Νόλτε εδώ πέρα αποκτά λίγο παραπάνω ζουμί και αρχίζει να πλησιάζει κάτι που μπορεί να το πεις έναν χαρακτήρα με ενδιαφέρον διότι δείχνει την απίθμενη τιμιότητά του. Παραμένει επιφανειακότατος, αλλά... βελτίωση σε σχέση με το πρώτο επεισόδιο. Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο εδώ πέρα. Μ' άρεσε που επέστρεψε ο Νόλτε, μ' άρεσε που έχουν να τον κάνουν κάτι. Σίγουρα όλο αυτό το πράγμα μοιάζει με video game, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το εξής στοιχείο. Οι Τζάουας μόλις είδανε πόσους δικούς του να εξαϊλώνονται ή να πετάγονται από το Sandcrawler από τον Μάντο. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμοι να κάνουν μπίζνα μαζί του και έτσι στο σύμπαν του Star Wars εδραιώνονται σαν η στιγνή εμποράκι της Βενετίας και το οποίο ρε παιδί μου είναι ένα στοιχείο world building το οποίο τους δίνει χαρακτήρα, πώς θα το κάνουμε. Οκ, okay, ο μικρός που μοιάζει με το Yoda δεν μοιάζει στο Yoda μόνο στην εμφάνιση, μοιάζει στο Yoda και στα ταλέντα του και μπορεί να χρησιμοποιεί τη δύναμη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ως στοιχείο να το εισάγεις, διότι ξαφνικά
λίγο μετά την πτώση της αυτοκρατορίας, υπάρχει ένας πιθανός Jedi ή Sith εκεί έξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ που το πάνε εκεί. Δυστυχώς όμως είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο θαμμένο μέσα σε πάρα πολύ άχρηστο φίλερ. Και βασικά όλο το επεισόδιο για μένα είναι το πιο ανούσιο μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν έγινε απολύτως τίποτα, δεν έμαθε κανείς τίποτα, πέρα από το ότι το μωρό μπορεί να χρησιμοποιεί τη δύναμη. Θα μπορούσαμε να το μάθουμε στο πρώτο επεισόδιο και να γλιτώσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί στην αρχή της σειράς ξεκινάς με τόσο άχρηστο φίλερ? Κρίμα δεν είναι? Αν είχαν ενώσει αυτό το επεισόδιο με το προηγούμενο και με το επόμενο και παίρναμε έναν πιλότο που κράταγε μία ώρα, ρε παιδί μου, ή μία μισή, θα βρίσκα περισσότερη ουσία, πάλι μέτριο θα ήταν, αλλά τουλάχιστον θα ήταν κάτι το οποίο. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του Nick Nolte δεν θα ήταν μια παρουσία και έξω στο πρώτο επεισόδιο, θα συνέχιζε εδώ πέρα. Όπως και να έχει, η σκηνοθεσία με κέρδισε. Το σενάριο ήταν τίποτα, ήταν το τίποτα το ίδιο. Μου άρεσε ο Nick Nolte που και μόνο που άνοιγε το στόμα του μου δίνει την εντύπωση ότι είναι κουρασμένος και θέλει απλά να πεθάνει. Αλλά επίσης αρχίζω και καταλαβαίνω ότι το world building της σειράς μάλλον θα μου αρέσει. Αυτό έλειπε, είναι φιλόνι. Πολλή επανάληψη των σκηνικών του πρώτου επεισοδίου και μάλιστα σε σκηνοθεσία κατώτερη του δεύτερου επεισοδίου. Εδώ είναι η Deborah Chow, της οποίας της δώσαν όλη τη σειρά Kenobi. Ελπίζω να μαθαίνει όσο γυρίζει, διότι είναι το Kenobi. Είναι το Kenobi. Στον Fumiga δώσανε πολλά επεισόδια ή κάποια επεισόδια τέλος πάντων από τη σειρά Cassian που θα έρθει. Οπότε, αν μη τι άλλο, εκεί κάτι θα παίξουμε. Απλώς, αν στήσω ευθέως τη σκηνοθεσία του δεύτερου επεισοδίου με αυτού, χάνει πολλούς πόντους. Συν το γεγονός ότι γαμώτο, δομικά είναι το ίδιο με το πρώτο επεισόδιο. Όπως θα έπρεπε να είχε συμβεί στο προηγούμενο επεισόδιο, αν δεν είχαμε αναλωθεί σε φίλερ της κακιάς συμφοράς, ο Μάντακας πηγαίνει να παραδώσει το μωρό στον πελάτη. Επίσης, μικρά easter egg όπως το ότι το παγωτό ματζαφλάρι από το επεισόδιο 5 είναι χρηματοκιβώτιο, το οποίο είναι ένα μικρό και τόσο κλασάτο easter egg που δεν μπορώ να μην το εκτιμήσω, όπως δεν μπορώ να μην εκτιμήσω το γεγονός ότι όταν έχεις τον Werner fucking Herzog, τον εκμεταλλεύεσαι σωστά. Και εδώ πέρα θα πω ότι η σκηνοθεσία στο συγκεκριμένο επεισόδιο έχει κερδίσει ένα μεγάλο τουλάχιστον στοίχημα, διότι καταφέρνει να επικοινωνήσει πάρα πολύ ωραία με κινηματογραφικό τρόπο την αυξανόμενη ανησυχία του Μάντο για το τι θα κάνουν με το μωρό, ενώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το πρόσωπό του. Καταφέρνει μόνο και μόνο με το στήσιμο των πλάνων και με τα κοντινά στους άλλους χαρακτήρες να επικοινωνήσει ότι ο τύπος αρχίζει να νιώθει άβολα με την όλη κατάσταση. Ξέρεις πώς μπορείς να καταλάβεις αν μια σειρά είναι τέρμα φίλερ, άμα έχει πολλές σκηνές περπατήματος. Είτε άνθρωποι, είτε πάνω σε μπλεργ, είτε πάνω σε sandcrawler. Μιλάμε για τόσο περπάτημα, δεν είχε ούτε το Lord of the Rings. Τραγικό. Λίγη παραπάνω εμβάθυνση στους Μανταλοριανούς εδώ πέρα. Πάρα πολύ βασικό και εδώ, αλλά και εδώ εκτιμητέο το ότι προσπαθούν να χτίσουν λίγο μια ιστορία και μια κουλτούρα για τους Μανταλοριανούς. Όλα καλά, εκτός από αυτό το This is the way, το οποίο μου δίνει την εντύπωση ότι γράφτηκε αποκλειστικά και μόνο για να γίνει meme, που νομίζω ότι ήταν και meme. Δεν ήταν ένα meme που έλεγε Do you know the way? Do you know the way? Δεν ήταν meme αυτό? Δεν με νοιάζει. Είναι σίγουρα γραμμένο για να γίνει meme, όπως και το I have spoken που έλεγε ο Νόλτε στο προηγούμενο. Είναι ξεδιάντροπο. Και το This is the way τουλάχιστον κουβαλάει μια κουλτούρα. Το άλλο ήταν κακό one-liner. Τέλος πάντων, δυστυχώς είμαστε πάλι στο ίδιο δωμάτιο που πάλι λιώνουμε Beskar. Πάλι με fade in και out μπαίνουμε σε flashback. Με τη μόνη διαφορά εδώ πέρα ότι σκάει ένας Mandalorian που τη φωνή του την κάνει ο Φαύρο πάλι. Και είναι και αυτός ένας Βίσλα, όπως ο Πρεβίσλα που πάλι έκανε τη φωνή του ο Φαύρο στο Clone Wars. Αυτός είναι ο post-Vizla. Είναι ο post. Μαλάκα, μακάρι τον λένε post. Όχι. Μα, αλλά θα γαμούσαν τον λένε. Είναι ο πρέκιο post. Αυτό θα ήταν καλό. Αυτό θα ήταν καλό. Στη μέση είναι ο Vizla. Και στη μέση είναι ο Vizla. Δυστυχώς δεν ξέρω πώς διάλο στείνεται ο καυγάς εδώ πέρα. Δηλαδή έρχεται το πουθενά ο άλλος να την πει. Η μεταλλουργός είναι και κάποιο είδους σερίφης. Όπως και να έχει, οπότε είμαστε σε αυτό το δωμάτιο, νιώθω ότι υπάρχει ξεδιάντροπο exposition και όχι με την καλή έννοια. Για πρώτη φορά εδώ πέρα στη σειρά χτίζεται ένα δίλημα με βάση όρους ηθικούς και για πρώτη φορά εδώ με έπιασε η σειρά. Διότι εδώ πέρα ο Μάντακας πρέπει να αποφασίσει αν νιώθει καλά με το γεγονός ότι δεν ξέρει τι θα κάνουν στον Ήπιο. Είναι ένα ηθικό δίλημα. Μέχρι τώρα ήταν απλά εμπόδια στο δρόμο του. Α, είμαι ένας τυχαίος τίποτας, έπαθα και αυτό. Α, μου συνέβη και αυτό. Εδώ για πρώτη φορά ενδιαφέρομαι ως θεατής, γιατί για πρώτη φορά πρέπει να πάρει μία απόφαση ηθικού
με ηθικό περιεχόμενο ο πρωταγωνιστής μας. Και ναι, το ελευθερώνει το γιοντόμορο, οι Stormtrooper για άλλη μια φορά τρώνε σκατά, διότι οι καημένοι Stormtrooper στο Star Wars έχουν καταντήσει να είναι ένα ανέκδοτο, ναι. Και τέλος πάντων καταλήγει όλο αυτό σε κάτι πολύ ενδιαφέρον ως χτίσιμο για το μέλλον της σειράς που μου αρέσει, ότι ο Μάντακας δεν είναι ένας κυνηγός επικηρυγμένων που δουλεύει, είναι ο ίδιος κυνηγημένος. Το οποίο το επιβεβαιώνει η σκηνή δράσης που ακολουθεί με τους άλλους κυνηγούς επικηρυγμένων, όπου και οπτικά βλέπουμε πού το πηγαίνει η σειρά. Θα είναι ο cool πιστολέρο που στο ένα χέρι κρατάει το πιστόλι και πυροβολή, στο άλλο κρατάει το μωρό. Μια χαρά. Ναι, κοίταξε. Είναι το κλισέ του κλισέου κλισέ, αλλά δεν με ενοχλεί αυτό. Διότι όπως έχω ξαναπεί, μ' αρέσει να παίρνουν κάτι από αλλού, από άλλο είδος και να το φέρουν στο Star Wars. Δεν έχω το πανικό πρόβλημα, δεν είχα πρόβλημα στο Clone Wars, δεν έχω πρόβλημα εδώ. Απλώς το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι 3 επεισόδια μας πήρε για να φτάσουμε εδώ. Έπρεπε να είναι ένας πιλότος μίας ώρας που να περιλαμβάνονται όλα αυτά τα πράγματα. Είχε τόσο filler στο ξεκίνημά σου, ρε γαμώτο. Στο ξεκίνημά σου, 3 εβδομάδες να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στο διατάφτα. Όπως και να έχει όμως, κατέληξε και εμένα να με πιάνει το επεισόδιο, διότι λέω: ωραία, πάμε, τώρα ξεκινάμε, ας πούμε. Και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το πόσο τον έχουν κάνει να είναι. Να παθαίνει πράγματα, να είναι εύθραυστος. Το βγάζει και ο Πέδρο Πασκάλ με τη φωνή του αυτό, ότι δεν είναι τόσο cool ώστε να μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια ανενόχλητος. Και ακριβώς επειδή κάνει αυτή την επιλογή, η οποία είναι η ηθική επιλογή, και έχουμε δει ότι μπορεί να είναι τρωτός, μπορώ να πω ότι αρχίζω να επενδύω στο χαρακτήρα του. Μπορούμε να πούμε στο γιατρό του Herzog να του κάνει ένεση με λίγο DNA ray, έτσι ώστε να μπορεί να ξεπερνά τα εμπόδια χωρίς πρόβλημα. Δεν έχει γεννηθεί ray ακόμα. Το τρίτο επεισόδιο είναι το αγαπημένο μου της σειράς μέχρι στιγμής, διότι μετά το 0 του πρώτου επεισοδίου που είχε το απολύτως βασικό περιεχόμενο και το 0 σε κλίμακα Kelvin του δεύτερου επεισοδίου που δεν υπήρχε καν, ας πούμε, εδώ πέρα για πρώτη φορά έχω κάποιο λόγο να παρακολουθήσω τη σειρά και έχω κάποιο λόγο ως θεατής να ακολουθήσω το βασικό χαρακτήρα στο ταξίδι του. Ναι, θα έπρεπε έτσι να τελειώνει το πρώτο επεισόδιο της σειράς. Θα μιλούσαμε για μια πολύ πιο δυνατή σειρά αν έτσι έκλεινε το πρώτο επεισόδιο. Και περνάμε στο τέταρτο επεισόδιο, όπου βλέπουμε τον Μάντακα να πηγαίνει σε έναν άλλο πλανήτη. Θα πω ότι εκτιμώ την προσέγγιση δεδομένου του πώς βγήκε η σειρά, που φαίνεται να ακολουθεί τουλάχιστον η πρώτη σεζόν επεισόδιο και πλανήτης. Τη βοηθάει να έχει μια αίσθηση του άντε πάμε παρακάτω και να ανανεώνεται όσο χρειάζεται. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι το πόσο έντονα στηρίζεται στις χαριτομενιές με τον Ήπιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Μικρογιόντα είναι ένας συναισθηματικός εκβιασμός, πράσινος δίποδος. Είναι γραμμένος για να είναι αυτό και να σου πω κάτι δουλεύει. Sorry, αλλά με έπιασε. Θέλω να πω ότι δεν συγχωρεί το παραμικρό πράγμα που έχει η σειρά σαν προβληματικό, αλλά τι να πω, είναι πολύ χαριτωμένος. Το έχω. Αυτό που δεν κατάφεραν τα Πόργκ, τα κατάφερε ο Baby Yoda. Και ναι, σίγουρα η σειρά τον χρησιμοποιεί για να κλέψει και κάθε δεύτερο πλάνο πηγαίνουμε σε αυτό να κάνει και να, ξέρεις, να λιώνουν άντρες, γυναίκες, παιδιά, αλλά μέσα από αυτό το χαρακτήρα έχουν καταφέρει να στήσουν καλύτερο μυστήριο από ότι ο JJ με τη Ρέι. Και εισάγεται ένας νέος χαρακτήρας, η Κάρα Ντιούν. Μου αρέσει το γεγονός ότι πήρανε την Τζίνα Καράνο να κάνει αυτό το συγκεκριμένο χαρακτήρα, διότι έχω γκρινιάξει στο παρελθόν που παίρνουν γυναίκες να παίξουν ρόλους όπου θα είναι πάρα πολύ σκληρές και πάρα πολύ θα δέρνουν τους άντρες, αλλά μετά παίρνουν την πώς τη λένε, ας πούμε, να κάνει την Captain Marvel που είναι τόση. Όχι, η Τζίνα Καράνο έχει μεγαλύτερη μυϊκή μάζα από τον Μάντο, είναι απολύτως λογικό να τον κάνει κοιμά στο ξύλο, το πιστεύω και μ' αρέσει πάρα πολύ που πήρανε την Τζίνα Καράνο. Αυτά που λέγονται στη συζήτηση μεταξύ τους είναι ωραία για να δώσουν ένα κάποιο βάθος στην πολιτική κατάσταση του Γαλαξία, κάτι που η Disney δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ναι, θα ήθελα να ξεκολλήσει επιτέλους η Disney από το Outer Rim και να μην έχει αλλεργία στους πλανήτες όπου γίνονται οι πολιτικές διεργασίες του Γαλαξία και όλα τα σημαντικά πράγματα, αλλά και μόνο που τους αναφέρει, εκτιμητέο. Η Cara Dune είναι ο αγαπημένος μου γυναικείος χαρακτήρας σε live action Star Wars πλέον, δεν υπάρχει καν σύγκριση, θα έβαζα τη Leia μέσα, αλλά έτσι όπως την κατήντησαν δεν μπορώ να τη βάλω μέσα, λυπάμαι, έχει φύγει από το 5, οπότε πέρα από το live action, μαζί με την Asajj Ventress και την Ahsoka, Cara Dune. Και γουστάρω πάρα πολύ
που βλέπω την Τζίνα Καράνο, διότι είναι μια ηθοποιός ή τέλος πάντων παλαιστής που έγινε ηθοποιός που ακολουθώ την ερμηνευτική της καριέρα από τότε που ξεκίνησε και την έχω δει να βελτιώνεται. Η τύπισσα το έχει βάλει κάτω και δουλεύει και βελτιώνεται. Και δεν ανταπεξέρχεται πλήρως στις δραματικές σκηνές, αλλά χαίστηκα μπορεί να βελτιωθεί και εκεί και με ένα κατάλληλο σκηνοθέτη να κάνει ωραία πράγματα. Τη θέλω να είναι τακτική στη σειρά. Και έχω την εντύπωση εδώ πέρα ότι αρχίζουν και ότι το κόνσεπτ της σειράς, στην πρώτη σεζόν τουλάχιστον, είναι ότι δοκιμάζουν πράγματα, πλανήτες και χαρακτήρες, στοιχεία τέλος πάντων, γι' αυτό είναι τόσο επεισοδική στη φύση της, που στο μέλλον, από τη δεύτερη σεζόν και μετά ίσως, θα επιστρέψουν σε αυτά και αυτούς που δούλεψαν, ώστε να τους φέρουν και να πλαισιώνουν τον Μάντο πιο τακτικά. Μακάρι Cara Dune πρέπει να μείνει. Θα έβλεπα μία σειρά που να είναι η Τζίνα Καράνο να δέρνει τον Μάντο σε όλα τα επεισόδια. Αυτό βέβαια είναι λίγο φετίχ βίντεο και δεν θα το βγάλει η Disney. Θα το βγάλει κάποιος όμως. Αλλά θα το έβλεπα. Από εκεί και πέρα το επεισόδιο 7 Σαμουράι το έχω ξαναδεί. Δεν είναι ότι το έχω ξαναδεί απλώς στους 7 Σαμουράι και σε άλλες ταινίες. Το έχω ξαναδεί στο Star Wars και πρόσφατα. Είναι ένα επεισόδιο του The Clone Wars που δεν μου είχε δουλέψει. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέποντας αυτό το επεισόδιο του The Mandalorian, καταλαβαίνω ότι καλύτερα το είχε κάνει το Clone Wars το συγκεκριμένο πράγμα. Εδώ πέρα ψιλοβαριέμαι, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαδικαστικά, πιο διαδικαστικά από ό,τι ήταν στο The Clone Wars και είναι ακριβώς το ίδιο. Και δεν μου δουλεύει και το ρομάτζο με την Χωριατοπούλα. Δεν είναι ότι δεν θα μου δούλευε ένα τέτοιο σενάριο σε ένα επεισόδιο ή σε παραπάνω από ένα επεισόδιο. Είναι πολύ νωρίς. Διότι δεν έχω γνωρίσει το Mandalorian, δεν έχω νιώσει τα πάθη του, ας πούμε, και την βρώμικη ζωή που κάνει. Εντάξει, μας την έχουν δείξει, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμος να δω το δίλημα. Μήπως να τα παρατήσω και να έχω μια κανονική ζωή εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να εισάγουμε κάτι τέτοιο, όταν ακόμα γνωρίζουμε το χαρακτήρα και το μόνο ηθικό στοιχείο που έχουμε δει είναι πώς νιώθει για το μωρό Γιόντα. Άσε που σε τελείως προσωπική τέτοια, μια και μίλησες για φετίχ πριν, θέλω ατέρμονο hate fuck με την Cara Dune και τον Mandalorian. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος θα γαμάει ποιον, είμαι μέσα σε όλα. Απλώς, ναι, υπάρχει και ένα σημείο στο οποίο μιλάνε για το κράνος αυτός και η Χωριατοπούλα, το ότι δεν μπορεί να το βγάλει, είναι κομμάτι της κουλτούρας του. Και τελειώνει αυτή η σκηνή, πάει αυτό στο παράθυρο, δίπλα στο παράθυρο και βγάζει το κράνος και το κουμπάει στο παράθυρο. Εκεί που παίζουν κάτι παιδάκια. Ναι, τι ήταν φάση. Λάθος στημένο το πλάνο, διότι κατάλαβα τι πήγε να κάνει, αλλά θα μπορούσαν να τον είχαν δει. Ναι, αυτό λέω. Είναι πολύ. Γιατί. Έπρεπε να είχε. Εξυπηρέτησε το cool του πλάνου, καταλαβαίνεις. Έπρεπε να είχε το πλάνο εγκαθιδρύσει ότι δεν φαίνεται αυτό. Χαίρομαι που προσπάθησαν τόσο πολύ να κάνουν απειλητικό ένα Walker, διότι ένα από τα βασικά προβλήματα του Return of the Jedi είναι ότι τα Ewok νικάνε την αυτοκρατορία πολύ εύκολα και σαν αποτέλεσμα η απειλή της αυτοκρατορίας μειώνεται στη συγκεκριμένη ταινία. Εδώ πέρα ένα μόνο Walker είναι πολύ έντονος κίνδυνος και μπορεί να αφανίσει τα πάντα και το έχουν στήσει πολύ ωραία αυτό. Δυστυχώς η όλη φάση είναι σαν boss fight σε βιντεοπαιχνίδι και ούτε καν το τελευταίο boss, το προτελευταίο boss, αλλά εντάξει. Δεν φοβάσαι μη σε κατηγορήσουν ότι αντιγράφεις τον Jeremy Jones, γιατί έχει πει και αυτός για boss και game για το Mandalorian. Δεν έχω δει το βίντεο του Jeremy Jones για το Mandalorian, διότι ο Jeremy Jones βγάζει πάρα πολλά βίντεο και δεν τα προλαβαίνω. Εγώ τα έχω δει τα βίντεο, παιδιά, μερικές φορές υπάρχει ταύτιση απόψεων, τι να κάνουμε. Μερικές φορές είναι κάτι τόσο ξεκάθαρο που θα πεις τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να μην πούμε τη γνώμη μας επειδή μας έχει προλάβει κάποιος άλλος. Το ότι λες το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλον είναι κοπλιμέντο και για τους δύο. Ακριβώς. Ακούς Τζέρεμι που δεν θα μας δεις ποτέ. Το επεισόδιο λοιπόν το έχει σκηνοθετήσει η Bryce Dallas Howard, που είναι η κόρη του Ron Howard, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει σκηνοθετήσει Παύλα Σώση το Solo, Star Wars Story. Φαίνεται λοιπόν πως η Bryce Dallas είναι πολύ γατώνη και ακούει. Κόκκινο γατώνη. Κόκκινο γατώνη, ναι, είναι Ginger. Και ακούει τους σκηνοθέτες με τους οποίους δουλεύει. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα έχει σκηνοθετήσει το AT-ST να είναι σαν ένας δεινόσαυρος. Αλλά με την απειλή του Jurassic World 2. Άρα πιο απειλητικό σαν δεινόσαυρος από οποιοδήποτε δεινόσαυρο του Jurassic World 1. Μου άρεσε πάρα πολύ το AT-ST εδώ πέρα. Είναι πραγματικά σαν κινηματογραφικό τέρας. Βέβαια, το κόκκινο στα μάτια φλερτάρει άσχημα με την υπερβολή, αλλά ποιος σου λέει ότι τα διαστημικά ορκ που είναι εκεί πέρα στους βάλτους δεν έχουν μια αισθητική τύπου βάζουμε μπουρδελέ κόκκινα φωτάκια για δική μας διακόσμηση, ας πούμε. Οι τύποι έχουν μια αίσθηση, λέει, κακώς φαγιάστηκαν. Κακώς. Έχουν μια αίσθηση κλαμπ, είναι, παιδί μου. Ναι, είναι λίγο μπουρνάζι. Αλλά
Το επεισόδιο αυτό καταλήγει να είναι το αγαπημένο μου παρά τα προβλήματα που έχει. Έχει μια ισορροπία για πρώτη φορά μεταξύ σεναρίου και σκηνοθεσίας, λειτουργικών και τα δύο. Φυσικά αυτό δεν το λέω γενικά, το λέω συγκριτικά με τα άλλα επεισόδια, διότι η σειρά ακόμα δεν έχει κάνει πολλά πράγματα να με κερδίσει από μόνη της. Η ερωτική ιστορία δεν μπορεί να προχωρήσει και διότι δεν το επιτρέπει ο κώδικας των Μανταλοριανών και διότι ο Μάντακας είναι κυνηγημένος και πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του και το μωρό. Θα πω ότι για μένα δουλεύει το ρομάντζο, όχι στο σημείο που μπήκε. Αυτό το ρομάντζο θα έπρεπε να μπει στο τέλος της πρώτης σεζόν ή κάποια στιγμή στη δεύτερη, αλλά δουλεύει στο επιφανειακό επίπεδο που δουλεύει όλη η σειρά, διότι άλλωστε είναι η σεξι πανδοχέας, είναι ένα φετίχ πιο κλασικό και από το να σε δέρνει η Τζίνα Καρανό. Καλά. Η Τζίνα Καράνο θα το κάνει κλασικό το νέο φετίχ. Generic διάλογοι που μου θυμίζουν το Rogue One, το είχαμε συζητήσει και σε ένα chat. Σκηνοθεσία που μερικές φορές είναι πάρα πολύ καλή και μερικές φορές είναι πάρα πολύ άνηση. Δεν θα πω κακή ακόμα. Αλλά είμαστε σε ένα σημείο που πραγματικά με τα ονόματα Φαβρό και Φιλόνι περίμενα κάτι καλύτερο, κάτι λιγότερο. Κάτι λιγότερο ανούσιο. Όχι ότι ο Φαβρό είναι κανένας θαυματοποιός, ας πούμε. Απλώς είναι ένα όνομα στο οποίο στηριζόμουν παραπάνω και ίσως θα έπρεπε στον Φιλόνι να αφήσουν το σενάριο και στον Φαβρό να το στρώσει το σενάριο και να αναλάβει τη σκηνοθεσία. Έγινε κάπως ανάποδα λίγο, πέρα από τους άλλους σκηνοθέτες. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η διανομή ταλέντου. Όπως και να έχει, εννοείται ότι το προτιμώ από το Force Awakens, γιατί τουλάχιστον κάνει μισή απόπειρα να σου θίξει τη νέα κατάσταση του γαλαξία, έστω και αν ασχολείται με την επαρχία του γαλαξία και δεν έχουμε πάει ακόμα στον Coruscant, όπου στο διάλογο έχει πάει η πρωτεύουσα της New Republic. Live free, don't join. Δεν έχω μεγάλη πίστη στο δεύτερο μισό της πρώτης σεζόν. Ίσως έχοντας ανασάνει λίγο, να δούνε τι δεν δούλεψε, να πάρουν λίγο χρόνο, να τους δώσει χρόνο και η Disney, λέμε τώρα, και στη δεύτερη σεζόν να βρει το πάτημά της. Ποια είναι η διαφορά? Όταν ο George Lucas σκέφτηκε να κάνει τηλεοπτική σειρά που να έχει μέσα Μανταλοριανούς, σκέφτηκε να μας δείξει πώς η πολιτική διαφθορά επηρεάζει τα σχολικά γεύματα στο Μάνταλορ. Όταν η Disney σκέφτηκε να κάνει τηλεοπτική σειρά για Μανταλοριανούς, σκέφτηκε τι θα πουλήσει maximum merch ο Boba Fett. Αυτή θεωρώ ότι είναι η βασική διαφορά. Αξιότιμα όλα τα επεισόδια, εκτός από το δεύτερο, αλλά νιώθω ότι δεν εκμεταλλεύονται το βάθος που έχει το Star Wars. Είναι ένα σύμπαν το οποίο μπορεί να δώσει πάρα πολλές ιστορίες. Και όποιος έχει διαβάσει το EU τέλος πάντων και έχει δει και παίξει το EU, έχει να δώσει πολύ πιο εύκολα ιστορίες, αλλά η σειρά δεν φαίνεται να μπορεί να τις ψαρέψει, διότι φαίνεται να έχει επιλέξει να παραμείνει στην επιφάνεια και να παραμείνει στην νοσταλγία του στυλ «Α, θυμάσαι το Star Wars το παλιό της δεκαετίας του 80, ας μείνουμε εκεί και ας μην δοκιμάσουμε να προχωρήσουμε έστω και λίγο παρακάτω». Το οποίο είναι κρίμα, διότι φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται η Disney το μέγεθος του Star Wars και να το περιορίζει αυτοθέλητα, χωρίς κανένα λόγο. Ναι, εξαιρετική επιφάνεια στη σειρά, αλλά άντε να δούμε, μπας και έχει και τίποτα από κάτω. Εσείς τα είδατε τα επεισόδια, αγοράσατε merch με τον Baby Yoda, που άλλωστε είναι και το όλο νόημα της όλης φάσης, αν έχω καταλάβει καλά, θα το κάνετε? Πείτε μας κάτω στα σχόλια. Και αν απολαύσατε αυτό το βίντεο, κάθε σας like, κάθε κοινοποίηση που θα κάνετε το βίντεο ή το κανάλι, κάθε εγγραφή στο κανάλι, θα μας βοηθήσει και εμάς να συνεχίσουμε να Star Wars. Ωστότε... Mandalorian.